Συνελήφθη το Σάββατο και στις 10 το πρωί στο Λουτρό Βάλτο του Λακαρνανίας ένας αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας ηλικίας 20 ετών για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αμφιλοχίας, ενεργούντας από κοινού αστυνομικούς ελέγχους στο Λουτρό Βάλτο του Λακαρνανίας, στάθμευσαν για έλεγχο ένα επιβατικό γιοταχή αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες, το οποίο οδηγούσε ο παραπάνω αλλοδαπός και κινούταν με κατεύθυνση από Γιάννενα προς Αντίριο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός κατελήφθη να μεταφέρει εντός της καμπίνας του αυτοκινήτου αλλά και στο προπαγκάζ αυτού 60 συνολικά ανισοβαρή δέματα που περιείχαν αποξηραμένη ακατέργαστη κάναβη, συνολικού μεικτού βάρος 65 κιλών. Για συμμετοχή στην παραπάνω πράξη, συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος είναι Έλληνας υπήκος, ηλικίας 20 ετών, κάτοικος Πατρών. Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης της πράξης. Οι δράσεις με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλητικών Εγρινίου στα όρια του αυτοφόρου. Προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας. Εν τω μεταξύ, οι επιτυχίες των αστυνομικών στην Αύπακτο στη μάχη κατά των ναρκωτικών συνεχίζονται, αφού σχεδόν ένα κιλό χασίς εντόπισαν σε σπίτι στην Αύπακτο οι άνδρες της ασφάλειας του Γραφείου Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου, ύστερα από σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από δικαστικό λειτουργό, έκαναν έλεγχο στο σπίτι ενός 33χρονου, όπου βρήκαν 707 γραμμάρια κατέργασης συνδικής κάναβης και μια ζυγαριά ακριβίας. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η ποσότητα προοριζόταν για την αγορά της πόλης, που όμως αυτή τη φορά ευτυχώς δεν διοχετεύτηκε χάρη στην έγκαιρη ενέργεια των αστυνομικών της Ναυπάκτου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι από τις λίγες φορές που εντοπίζεται μια τέτοια ποσότητα στην πόλη, ενώ η ποσότητα κάναβης και ζυγαριά κατασχέθηκαν. Ενώ ο 33χρονος άνδρας συνελήφθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσολογγίου. Είχαμε εδώ και καιρό, είχαν φτάσει πληροφορίες στην υπηρεσία μας ότι γίνεται κάποια διακίνηση ναρκωτικών και ότι κάποιος πολίτης εδώ της πόλης έχει στο σπίτι του κάποιες ποσότητες. Λοιπόν, εμείς προχωρήσαμε σε έρευνα στην οικία του, αφού βέβαια αξιοποιήσαμε αυτές τις πληροφορίες, τις διασταυρώσαμε. Στη συνέχεια, με δικαστικό λειτουργό, προχωρήσαμε σε έρευνα στην οικία που διέμενε ο εν λόγω κύριος και βρήκαμε 700 γραμμάρια χασίς σε νάιλον σακούλα και βρήκαμε και μία ζυγαριά ακριβίας που είχε. Μπορεί να μιλάμε για χρήση, για δική του χρήση ή για εμπόριο και δική ταγή. Από τη στιγμή που υπάρχει και ζυγαριά ακριβίας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για δικιά του χρήση, γιατί είναι 700 γραμμάρια τώρα. Τα 700 γραμμάρια δεν νομίζω ότι είναι για δικιά του χρήση. Ο οποίος παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για την περιοχή της Ναυπάκτου. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Και σε αυτό τον τομέα θέλω πάλι να το ξαναπώ, το έχω πει και άλλη φορά. Ζητάμε και τη βοήθεια του κόσμου. Ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει, είμαστε ανοιχτοί, ακούμε τον οποιοδήποτε. Και θέλουμε τη βοήθεια, μπας και καταφέρουμε να... Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε, δηλαδή, να καταφέρουμε κάτι καλό.